Η σονάτα του Σελινόφωτος από τα πιο αγαπημένα και γνωστά κείμενα του Ρίτσου είναι ένας σκηνικός μονόλογος, μια εκβάθεων εξομολόγηση, μια παρατεταμένη ηκεσία για ζωή και ελπίδα, μέσα από ροή παραστάσεων και συμβόλων. Ο ηθοποιός Κωνσταντίνος Φάμης ζωντανεύει τις σκέψεις μιας μοναχικής γυναίκας, έτσι όπως παρουσιάζονται στο ποίημα υπό τους ήχους μουσικής του των Μπετόβεν, Σατή, Χατζηδάκη και Πλάτωνος, που ερμηνεύονται ζωντανά στο πιάνο από την Αναστασία Παπαθανασίου. Φιλοξενούμε απόψε λοιπόν εδώ στο χώρο θέατρο Πολυχώρο Σφαγείο την σονάτα του Σελινόφωτος με τον Κωνσταντίνο Φάμη και την Αναστασία Παπαθανασίου. Είναι μια συνεργασία με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μια συνεργασία που συνεχίζεται. Όπως γνωρίζετε, και το καλοκαίρι είχαμε συνεργαστεί σε πολύ σημαντικές εκδηλώσεις και είναι χαρά και για τις δυο μας που συνεργαζόμαστε. Καλούμε λοιπόν όλο τον κόσμο να έρθει απόψε στο θέατρο να απολαύσουμε τη σονάτα του Σελινόφωτος του Γιάννη Ρίτσου. Ο Κωνσταντίνος Φάμης δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται στο νησί. Τον έχουμε φιλοξενήσει και άλλες φορές και το καλοκαίρι σε μια μουσική παράσταση και είναι χαρά ιδιαίτερη και για εμάς που βρίσκεται και που παίρνει μέρος και στα χειμερινά Ιπποκράτεια. Και αυτή τη συνεργασία θα μας πείτε, κυρία Νάκη, και να πούμε και ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Βεβαίως. Όλες οι εκδηλώσεις που κάνει η Περιφέρεια του Αιγαίου Κυραπολίτου είναι ελεύθερες για το κοινό. Όσες κάναμε, όπως είπε και η κυρία Χατζηχριστοφή, όλο το καλοκαίρι ήταν ελεύθερες εισόδου. Αλλά θα ήθελα να πω ότι αυτή είναι η τελευταία για το 2017, εκδήλωση που διοργανώνει σε συνεργασία με το ΔΟΠΑΒΣΗ Περιφέρεια του Αιγαίου. Και η πρώτη που έχουμε κανονίσει για τα χειμερινά Ιπποκράτεια. Θα επακολουθήσουν και άλλες. Και ήθελα σε αυτό το σημείο να δράξω και την ευκαιρία, αν μου επιτρέπετε, να ευχαριστήσω και τον συνάδελφό μου, τον Κάλιστο του Δίκο Γεωργίου, ο οποίος όλα τα αιτήματα που κάναμε μας τα ενέκρινε και έτσι μπορέσαμε μέσα στη συνεργασία με το ΔΟΠΑΒ, σε αυτή την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε ομολογουμένως όλο το 2017, να παρουσιάσουμε μια πληθώρα εκδηλώσεων και βεβαίως και το ποσό που επενδύσαμε ήταν και το ανάλογο. Ήταν μια πολύ επιτυχημένη, θα λέγαμε, πολιτιστική χρονιά όσον αφορά το τμήμα πολιτισμού της περιφέρειας για το νησί μας και ευελπιστούμε αυτή η συνεργασία, η πολύ καλή συνεργασία που είχαμε το ΔΟΠΑΒΣ να συνεχιστεί και το 2018. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη παράσταση, είχαμε και εμείς στο μυαλό μας κάτι να διοργανώσουμε εν ώψη εορτών, εν ώψη Χριστουγέννων. Όμως, όπως θα σας εξηγήσει ο κύριος Φάμης, η σονάτα του Σελινόφωτος είναι μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση. Και έτσι προτιμήσαμε πραγματικά να δείξουμε αυτό το θέαμα που είναι πολύ ιδιαίτερο και ξεχωριστό και καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να το παρακολουθήσει. Θέλω να πείτε ποιο είναι το μήνυμά σας για τις Άγιες Μέρες αυτές που έρχονται και με επιλογή ενός έργου που πραγματικά περνάει πολλαπλά μηνύματα. Οι ευχές είναι πάρα πολλές, όμως αυτό που θα ευχηθώ, επειδή ζήσαμε και μια σειρά από γεγονότα που δυσκόλεψαν τη ζωή μας, όμως καταφέραμε και βγήκαμε νικητές και το περάσαμε με μεγάλη αξιοπρέπεια. Το όποιο συμβάν καλό ή κακό ήρθε στη ζωή μας, θα ήθελα να πω στον κόσμο να συνεχίσει με την ίδια υπομονή, την ίδιο ζήλο και την ίδια δοτικότητα το 2018 και να έχουμε υγεία. Και σας τις ευχές σας, έτσι. Με χαρά λοιπόν. Υγεία, χαρά και προκοπή για το κάθε σπιτικό του νησιού μας, γιατί αυτά θεωρώ ότι είναι και το πιο σημαντικό. Και να είμαστε καλά να διοργανώνουμε και άλλες εξίσου σημαντικές εκδηλώσεις. Η προηγούμενη φορά που είχα έρθει στην ΚΟ ήταν το περασμένο καλοκαίρι. Παρουσιάσαμε μια παράσταση αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη και ήταν πολύ μεγάλη χαρά. Μια περίεργη περίοδο ήρθαμε, 5 μέρες μετά το σεισμό. Και χαρήκαμε πολύ που υπήρξε ανταπόκριση τότε και ο κόσμος το ευχαριστήθηκε. Λοιπόν, η τρίτη φορά που έρχομαι στην ΚΟ. Η πρώτη φορά ήταν το 2015 με ένα μονόλογο αντιρατσιστικό σε αυτό το υπέροχο χώρο. Τον υπέροχο χώρο. Τώρα λοιπόν ερχόμαστε με τη σονάτα του Σελινόφωτος του Ρίτσου. Πρόκειται για ένα ποίημα γραμμένο σε μορφή θεατρικού μονολόγου, όπου συναντάμε μία γυναίκα μιας κάποιας περασμένης ηλικίας, η οποία αφηγείται πολύ βαθιές και προσωπικές της σκέψεις. Στη συγκεκριμένη παράσταση που μοιράζομαι τη σκηνή με την εξαιρετική πιανίστα την Αναστασία Παπαθανασίου, η γυναίκα αυτή, οι σκέψεις μάλλον της γυναίκας αυτής βγαίνουν από το δικό μου στόμα. Δηλαδή δεν προσπαθώ φυσικά να αναπαραστήσω μια γυναίκα, με την μένω σαν άντρας κανονικά, δεν θα το έκανα αυτό. Αλλά επειδή δεν πρόκειται για ένα ρεαλιστικό κείμενο, πρόκειται για ένα ποίημα, για έναν ποιητικό λόγο, ο οποίος βέβαια είναι γραμμένος με απεύθυνση σαν θεατρικός μονόλογος, το ζητούμενό μου
Είναι δεδομένο το ότι είναι το αγαπημένο μου ποίημα. Να αφηγηθώ αυτές τις σκέψεις και αυτές, να προσπαθήσω να δώσω αυτές τις εικόνες που δίνει ο Ρίτσος μέσα από αυτό το ποίημα και ο θεατής να ξεχάσει ότι βλέπει έναν άντρα μιλώντας σαν γυναίκα και να προσπαθείς να ταξιδέψει με αυτές τις εικόνες και αυτές τις σκέψεις. Αυτό είναι το σκεπτικό. Είναι ένα ποίημα. Ποιες είναι αυτές οι σκέψεις και οι προβληματισμοί που θέτει αυτή η γυναίκα μέσα από, μέσα από αυτό το μονόλογο? Είναι υπαρξιακές κυρίως. Αλλά δεν περιορίζονται μόνο στην ύπαρξη του ανθρώπου γενικώς. Μιλάει πολύ για τη μοναξιά, μιλάει για τη ζωή, μιλάει για το θάνατο. Είναι μια προσπάθεια μιας γυναίκας. Η χαρακτηριστική φράση που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά στο ποίημα είναι αυτή η φράση, η χαρακτηριστική, που λέει «Άφησέ με να έρθω μαζί σου». Αυτό λοιπόν χαρακτηρίζει όλο το ποίημα. Είναι μια προσπάθεια ενός ανθρώπου, στην προκειμένη περίπτωση, μιας γυναίκας, αλλά ενός ανθρώπου, στη δικιά μας περίπτωση, που επιζητά να βγει έξω, να ζήσει, να φύγει από παλιές σκέψεις, από σκοτάδια, από σκοτεινές στιγμές και ακόμα και σε αυτή την ηλικία, μια περασμένη ηλικία που είναι, να μπορέσει να ζήσει. Άρα μέσα από τη σκοτεινιά αυτού του ποίηματος... Βγαίνει κάτι θετικό, βγαίνει κάτι αισιόδοξο στο τέλος. Φως, ναι, υπάρχει φως. Δεν ξέρουμε αν βγαίνει αυτή η γυναίκα τελικά ή όχι. Υποτίθεται ότι αφηγείται, μάλλον υποτίθεται ότι μιλάει σε ένα νεότερο άντρα. Γι' αυτό αντιστρέψαμε και τους ρόλους. Δηλαδή, επειδή έχω αναλάβει και τη σκηνοθεσία της παράστασης, ήθελα να βρίσκεται στο πιάνο μια γυναίκα. Για να υπάρχει αντιστροφή. Το κομμάτι το μουσικό στην παράσταση είναι καθοριστικό. Ο Ρίτσος έγραψε το ποίημα και υπάρχει σημείωση ότι θα προτιμούσε να παρουσιαστεί αυτό το ποίημα με τη σονάτα του Σελινόφωτος του Μπετόβεν, ένα πολύ κλασικό, υπέροχο μουσικό κομμάτι. Η σονάτα του Σελινόφωτος του Μπετόβεν λοιπόν υπάρχει στην παράστασή μας. Υπάρχουν όμως και, υπάρχει και ένα κομμάτι του Σατί, ένα πολύ αγαπημένο μουσικό κομμάτι, πολύ γνωστό. Και υπάρχουν και δύο τραγούδια που λέω. Το ένα είναι το Χάρτον του Φεγγαράκη, το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ στα... Και Χατζηδάκη. Φυσικά, δεν λείπει ο Χατζηδάκης από μένα ποτέ. Και υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι πολύ ωραίο, το Βράδυ της Λένας Πλάτωνος, σε ποίηση του Καριωτάκη. Πρόκειται λοιπόν για μια πολύ ατμοσφαιρική παράσταση, πολύ αγαπημένη μου στιγμή. Ονειρευόμουν αυτό το ποίημα με κάποιον τρόπο να καταφέρω να το αφηγηθώ και ήρθε η στιγμή. Και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην ΚΟ για αυτή την παρουσίαση. Ποιο νομίζω ότι είναι εκείνο το ισχυρό μήνυμα που θέλει να περάσει στο συγκεκριμένο έργο? Ναι, έργο είναι, έργο. Το μήνυμα είναι να... Αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι να προσπαθείς κανείς να ξεφύγει από σκοτεινούς δρόμους και να βγει έξω να ζήσει. Δηλαδή υπάρχει μια αντίστοιξη στο ποίημα. Μιλάει από τη μία για το τι της προκαλεί αυτής της γυναίκας στο σπίτι, που την πνίγει ενδεχομένως, που δεν ξέρω εγώ τι, που είναι στιγμές που όλοι μας έχουμε βιώσει. Αγγίζει και προσωπικές στιγμές που ο καθένας μπορεί να βιώσει. Ακριβώς αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό που λέτε είναι το ζητούμενο, το να ακούσει αυτό το ποίημα και να ταυτιστεί με κάποιες εικόνες του. Σίγουρα όχι με όλες, γιατί είναι πολύ πυκνό, αλλά να ταυτιστεί με κάποιες εικόνες. Το ζητούμενο λοιπόν είναι, και αυτό που βγαίνει από μένα, είναι να βγούμε έξω να ζήσουμε. Με μια φράση. Να ξεπεράσουμε οποιοδήποτε σκοτάδι μας και να βγούμε έξω να μιλήσουμε, να ζήσουμε, να επικοινωνήσουμε. Η επαφή μεταξύ των ανθρώπων είναι σίγουρα σημαντικότερη από τη μοναξιά και είναι σίγουρα ζητούμενο για να ξεπεράσει κανείς οποιαδήποτε δυσκολία έχει. Έξω υπάρχουν εναλλακτικές. Ένας άνθρωπος όταν βρίσκεται μόνος του μέσα στο σπίτι, οι εναλλακτικές του περιορίζονται. Αυτό είναι το ζητούμενο από το ποίημα, νομίζω. Να βγω έξω, να καταφέρω, να με αφήσεις να έρθω μαζί σου για να ζήσω έξω. Όπου έξω δεν σημαίνει έξω από το σπίτι απαραίτητα, έξω από το σκοτάδι μου, έξω από τη μοναξιά μου, έξω από τη μοναχικότητά μου.